Ναι, Παπακώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, πίσω στην Ελλάδα, τον δρόμο για την φυλακή πήρε ο 42χρονος μητροκτόνος στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο Μάριος Διονέλης με τις λεπτομέρειες. Μάρια, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Η κατάθεσή του στην ανακρίτρια δόθηκε στα κρατητήρια, καθώς ο άνθρωπος βρίσκεται σε εξαιρετικά δυσμενή ψυχιατρική κατάσταση. Δεν είναι σε θέση να μεταφερθεί. Πήγε η εισαγγελέα υπηρεσία και η ανακρίτρια στο κρατητήριο και τον επισκέφθηκαν και μάλιστα με συνοδεία ισχυρή αστυνομική δύναμη για λόγου ασφαλεία. Η κατάθεση του ανθρώπου αυτού φαίνεται να είναι εκτό τόπου και χρόνου. Δεν έχει συνειδητοποιήσει τι ακριβώ έχει γίνει. Φυσικά κρίθηκε προφυλακιστέω μετά το αιματηρό περιστατικό. Θυμίζω ότι σκότωσε την ίδια του τη μητέρα με μια σανίδα από το κρεβάτι και η αστυνομική. Όταν έφτασαν πια ακούγοντας τις φωνές της, ήταν ήδη αργά για την άτυχη γυναίκα, τη μητέρα του 67 ετών. Οι δύο αδερφές του επίσης έχουν δώσει καταθέσεις. Είπαν ότι δεν είχε δείξει στο παρελθόν δείγματα βίαιης συμπεριφοράς. Είναι γνωστό βεβαίως ότι αντιμετώπιζε ψυχιατρικά προβλήματα και είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα ζητηθεί και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος. Να σημειώσω επίσης ότι δεν θέλησε να συνεργαστεί με δικηγόρο, ο οποίος ορίστηκε από την πλευρά της εισαγγελίας. Μάλιστα. Στη φυλακή λοιπόν ο 42χρονος μητροκτόνος, Μάρη Διονέλη, σε ευχαριστούμε πολύ.